coming back to me now. That strange and almost endless dream. Why was you and you and me? Έχω περάσει από την άλλη πλευρά της πόλης και του νησιού, την παλιά χώρα που λένε εδώ οι ντόπιοι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα κτίσματα και η αρχιτεκτονική σε πάει πηλιορίτικη, σε πάει λίγο πιο νεοκλασικό, αλλού σε πάει Ιόνιο. Είναι, δεν το ξανά συναντήσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και τώρα θα δείτε κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Έναν ναό που απλά σ' αφήνει να τον παρατηρείς. Ανεβαίνω τα κατάλευκα σκαλιά και σε λίγο δικό σας. Ο ναός λοιπόν εισοδίων της Θεοτόκου, σε αυτόν θα ανέβουμε, ή αλλιώς Παναγίτσα του Πύργου, είναι πάνω του πύργου, είναι πάνω χτισμένο σε ένα βράχο. Θα ανέβω ψηλά, έχει αρκετά σκαλιά. Τσιπουράδικο στη Σκόπελο, με φωνάξαν να με κεράσουν ένα τσίπουρο. Έχει και αριστερές, έχει θαλασσινά, όπως πρέπει να έχει το τσίπουρο, έχει και αχινούς που τρώμε στην Κρήτη. Άντε πάμε Παναγία μου. Θα ανοίξει φουσκά. Είμαστε στις γυαλιστερές. Εγώ εντάξει, γυαλιστερές τύπο πολύ γνωρίζουμε όλοι. Δίπλα, Καβούρια, Σκοπελίτικα ή Βολιώτικα. Σκοπελίτικα. Και ο Δημήτρης εδώ ανοίγει τώρα τη φούσκα. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μην βιάζεσαι. Φούλι όδιο. Φούλι, ναι. Έτσι, αυτό είναι. Άντε, σκίστηκε αυτή. Χρειαζόμαστε ιόδιο, έλα. Και έχεις και αχινούς. Ναι. Θέλω και αχινούς. Μία απ' όλα. Α, με το πιρούνι, ε! Ναι, κλασικά. Κλασικά. Ναι. Έτσι, πετσοπάει κούρνο. Ένα τσιπουράκι έτσι για την ενέργεια, για να συνεχίσουμε, είμαστε άϊπνοι, το πάμε σε ρία από το πρωί, αλλά αυτοί είμαστε, το γνωστό αυτό. Πού είμαι τώρα, έτσι, με το αυτοκίνητο 2-3 λεπτά ήρθα στην Επισκοπή και δείχνει ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό ανεβαίνω και θα μας τα πούνε. Υπάρχει άνθρωπος εδώ, καταλήγως. Επισκοπή Σκοπέλου είναι ουσιαστικά μέσα στη Σκόπελο. Μέσα στη Σκόπελο. Είναι ένα μνημείο, mm-hmm.
το οποίο αρχίζει από αρκετά τον χρόνο και φτάνει μέχρι σήμερα. Τι μπορεί κανείς να βρει εδώ και τι να δει? Βασικά η σημερινή εκκλησία είναι μια εκκλησία κτισμένη στο τέλος του 1580 στη ρήπια παλιάς Βυζαντινής Βασιλικής. Ο Καλόγιος βρήκε τον ένα τείχο, τον αριστερό, σε πολύ καλή κατάσταση της Βασιλικής, έκτισε καινούριο τείχο στα δεξιά και τα κτίσματα πίσω, όπως τα βλέπετε, περίπου όπως είναι, όπως είναι σήμερα, όχι ακριβώς. Και ο όλος χώρος λειτουργήσε σαν μοναστήρι από τότε μέχρι το 1838, όχι όμως συνεχώς, περιοδικά. Χωρίζεται άρα σε πόσα μέρη? Στην εκκλησία, στο ναό? Στην εκκλησία, στα κτίσματα και στο τείχος γύρω-γύρω. Το τείχος γύρω-γύρω είναι βενετσιάνικο. Βενετσιάνικο χαρακτήρα, ναι. Είναι χτισμένο στα 1460, όταν ήταν στα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής, όταν έτοιμη να πέσει η Κωνσταντινούπολη, οι πυρούχοντες των τριών νησιών κάναν μία σύσκεψη. Δεν θέλανε να πέσουν στους τρούπους, καλέσαν τους Βενετσιάνους, ήρθαν σε συμφωνία και ήρθαν εδώ πέρα οι Βενετσιάνοι και μείνανε 80 χρόνια. Οι Βενετσιάνοι βρήκαν τη βασιλική και θελήσαν να κάνουν το μέρος επισκοπικό θρόνο. Χτίσαν το τείχος γύρω-γύρω, θελήσαν να χτίσουν εκεί, σε εκείνο το μέρος, οι Βενετσιάνοι, ανοίξαν παράθυρα κτλ. Αλλά ήρθε ο Μπαρμπαρόσα ο πειρατής και δεν το. Ο Μπαρμπαρόσα. Ναι, και δεν τελείωσε το κτίριο. Στα 1838 ο Όθων, ο βασιλιάς, με βασιλικό διάθεμο προχώρησε την ιδιοκτησία σε ένα μοναχό σκοπελίτη ονόματι Βαρλάμ που έμεινε εδώ και έκτοτε το μέρος έγινε ιδιωτικό. Φωτιά καίει, ο καπνός έρχεται και για να ψήσουμε τα λουκάνικα τι θα χρειαστεί να κάνουμε? Τα τρία διαφορετικά ντύπη. Ξεκινάμε με το πιο δύσκολο και πιο πολύπλοκο. Μαγιονέζα, σάλτσα χρένου, χορστράτης, μείγμα χαρίσα που μου αρέσει και το χρησιμοποιώ τελευταία, ελαφρώς πικάντικο. Και τελειώνουμε με φέτα με τσίλι, ηλιαστή ντομάτα και γιαουρτάκι. Κρητικό, αγελαδινό, στραγγιστό γιαούρτι που μας έρχεται από τα Σελιά. Το δεύτερο, πανεύκολο, ενδιαφέρον, μελάι, μουστάρδα και κρητικό μέλι. Μουστάρδα σε ένα βαζάκι. Λάιμ. Και μέλι. Και το τρίτο, το πανεύκολο αλλά για μένα αγαπημένο, μέσα σε κέτσαπ, σειράτσα, πικάντικη, αρωματική σάλτσα. Αυτό. Ψήνουμε δύο λουκάνικα.
παραλία Πάνορμος, λίγο πριν πάμε και στο Καστάνι που γυρίστηκε γνωστή ταινία Μάμα Μία. Πράσινο βλέ, φυσικά το πράσινο είναι το χαρακτηριστικό του νησιού. Θυμίζει λίγο έτσι λευκαδίτικα νερά εδώ, θα μου επιτραπεί να το πω για άλλη μια φορά. Είναι τρελά πράσινο το νησί και έχει και πολύ ωραία vibes. Ωραίες παραλίες, διαφορετικές. Δηλαδή οι παραλίες εδώ και τα νερά διαφέρουν κατά πολύ από τις Κρήτες, ας πούμε. Πέντε λεπτά από Πάνορμο, παραλία Μιλιά, ψηλό έτσι βότσαλο, άλλη αυτή πάλι εδώ. Τι να σας πω, για κάποιους θεωρείται η ομορφότερη του νησιού, αλλά ποια παραλία δεν είναι όμορφη σε αυτό εδώ το νησί. Αποσβολωμένος. Το απέναντι νησάκι ακούει το όνομα Δάσια. Δασιά. Δασιά. Α, Δασιά. Δάσος. Έτσι. Μάλλον. Έχει, 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 έχει. Ανεβαίνω λίγο με τα πόδια. Μπαίνω μέσα εδώ σε ένα χώρο. Πολύ ιδηλιακό και δροσερό, διότι γύρω γύρω υπάρχουν πεύκα και δροσίζει κάπως. Το καταλαβαίνεις, είναι δύο βήματα από την παραλία. Πίσω μου, δεξιά μου, αριστερά μου και γύρω μου, η διασημότερη πλέον παραλία της Κοπέλου, Καστάνι. Εδώ λοιπόν γυρίστηκαν αρκετά πλάνα από την γνωστή ταινία Μάμα Μία. Βέβαια το εκκλησάκι βρίσκεται στην Γλώσσα που γυρίστηκαν και εκεί σκηνές. Και απολαύστε εικόνες. Από πού είστε, μπρε? Από το Γκραμς. Από το Γκραμς, από την Αλβανία. Αλβανία. Αλβανία, Αλβανία, ναι. Σκυπτάρια. Σκυπτάρι, βέβαια. Ναι. Σκόπελο πόσα χρόνια? 12 χρόνια. 2 χρόνια. 12 χρόνια εδώ. Ναι. Σκοπέλο ή Σκόπελο? Σκοπέλο. Χειμώνα καλοκαίρι? Μόνο εδώ κάθομαι εμείς, συνέχεια. Το χειμώνα τι κάνετε? Έχει υποδομή. Οικοδομή χειμώνα και το καλοκαίρι, yeah. Μάμα Μία! Καλοκαίρι μπάνιο με τουρισμό εδώ. Μάμα Μία, yeah. Τουρισμό εδώ, τα και καλύτερα. Να δούμε κανένα κοπέλα εδώ. Ξέρετε σε σκυπτάρια είστε. Άντε, καλή δουλειά. Να είστε καλά. Δεν υπάρχει το σημερινό. Έχω καεί, τέρμα όμως, αλλά δεν πειράζει, το απολαμβάνω. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο, ότι σε αυτήν εδώ την παραλία απολαμβάνεις το ιδανικό ηλιοβασίλεμα που μπορεί και να το περιμένω, γιατί αρκετά καέκα. Θα σκάσει και ένα ηλιοβασίλεμα τώρα.
είναι μάνα στο ρεμπετικό. Αλήθεια? Βέβαια. Α, δεν το ξέρω. Η μάνα από το ρεμπετικό. Εδώ είμαστε στη Μέκα του ρεμπετικού. Η Μέκα του ρεμπετικού είναι εδώ ακριβώς. Έχουμε μικρόφωνα. Κάμερα σε μένα. Δώσε. Ελλάδα με τον πολιτισμό σου τον όμορφο. Μίλησε βράδυ γνώμη. Κλασική διαχρονική συνταγή, αυγά μιμόζα θα κάνουμε τώρα και όπως πάντα εμείς θα βάλουμε τη δικιά μας πινελιά. Ξεκινάμε γιατί είναι γρήγορη και θέλω να τη δοκιμάσω. Πάμε. Ο πρωταγωνιστής συνταγής, τα αυγά μας. Λοιπόν, η πυρότικα αυγά, η υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο και πηγή βιταμίνης ε. Τα βράζουμε για 10 με 12 λεπτά, τα κόβουμε στη μέση, βγάζουμε τον κρόκο και θα δείτε τι θα κάνουμε. Μια καλή μαγιονέζα, λίγο μπουκοβό, το μαϊντανό, ελαιόλαδο, ξυδάκι μιλόξιδο και μουστάρδα. Θρηματίζουμε αρχικά με ένα πιρούνι και θα τελειώσω με φιλέτο κοτόπουλο καπνιστό, αλλαντικό πάντα, και θα γεμίσουμε τα αυγά μας. Και φυσικά νοστιμίζουμε με καλό αλάτι. Όσο πιο πολύ ψιλοκομμένα μπορείτε, σαν κυμά. Καθαρό, το βλέπετε, φιλέτο κοτόπουλο. Σε μορφή πάντα λαντικού, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Έτοιμο, αυτό θέλουμε. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν.
Αν δείτε ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω μαγιονέζα, προσθέστε. Νομίζω ότι θέλει εδώ, θα το δω μετά. Και γεμίζουμε τα αυγά. Γεμίστε με ένα μικρό κουταλάκι και αν θέλετε να τα κάνετε ακόμα πιο εντυπωσιακά, πάρτε ένα κορνέ και κάντε τη δουλειά σας. Όμορφα και ωραία. Γλυκό, γλυκό, γλυκά μάλλον, παραδοσιακά σκοπελίτικα, 3-4-5 μου είπε, κάτι που έχουν να κάνουν με γάμο, κάτι που έχουν να κάνουν με δαμάσκηνο, δεν ξέρω τι. Άντε πάμε Παναγία μου. Σκόρδο μου μυρίζει. Σκορδαλιά. Κάποιος κάνει μπακαλιάρο, σκορδαλιά, παιδιά. Αλλά εμείς πάμε για γλυκά. Μπακαλιάρο. Σκορδαλιά κάνει παντός. Αν πεινάς και είσαι με δύο φούσκες από το πρωί. Κάθε ώρα της ημέρας είναι διαφορετική και η ομορφιά αυτού του νησιού. Φτάσαμε. Ήρθαν τα παιδιά. Για τα γλυκά. Η κυρία. Ράνια. Ράνια, η σκοπελίτισσα. Η σκοπελίτισσα. Θα μας κάνεις δύο διαφορετικά σκοπελίτικα παραδοσιακά γλυκά. Το πρώτο σωστά. Που πλάθεις μπροστά το σου είναι. Είναι τα χαμαλιά. Χαμαλιά που. Είναι τα γλυκά που δίνουμε στους γάμους. Τα δίνετε στους γάμους όπως στην Κρήτη τα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρω τι έκανα. Εσείς ναι, δίνετε τα χαμαλιά. Εμείς δίνουμε τα χαμαλιά, τα προσφέρουμε. Που έχουν τι. Αυτά είναι αμύγδαλο. Αμύγδαλο, αμυγδαλόψυχα. Αμυγδαλόψυχα η οποία ζυμώνεται με ανθόνερο και ζάχαρη. Οπό, και γίνονται τα σχηματάκια αυτά. Τεχνική τους. Η τεχνική τους είναι σχήματα. Ό,τι σχήματα ξέρουμε από την παράδοση, ό,τι μας αφήσαν οι γιαγιάδες μας, ό,τι μάθαμε εμείς, το φτιάχνουμε. Αυτό λοιπόν γίνεται και αυτό το σχήμα το ένα. Και τα βουτάς πού? Στη ζάχαρη άχνη. Εκεί μέσα τι έχεις το υδρό? Εδώ είναι ανθόνερο. Ανθόνερο. Ναι. Ανθόνερο. Και εδώ είναι η ζάχαρη άχνη. Τα παίρνατε από τη ζάχαρη. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι ένα άλλο, έτσι σαν λουλουδάκι. Κάνουμε πολλά σχήματα. Για να δω το χέρι μου. Όπου έχει τρομερή ζέστη, δεν υπάρχει, αλλά για πολλωστή φορά σήμερα γλυκαθώ. Γλυκαθώ πρώτη φορά, για πολλωστή φορά σας είπα ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Αέρας. Δεύτερο. Με καρύδι, το οποίο λέγεται πώς? Ροζές. Ροζέδες. Ροζέδες. Ναι. Ροζέδες. Ό,τι βάλουμε σε χοντρή ζάχαρη, το λέμε ροζέ. Μπορούμε να κάνουμε και λευκό. Πάντως, αυτό τώρα σας έκανα ένα παπάκι. Αυτό που έφαγα ήταν καταπληκτικό. Έτσι, έτσι. Ναι, είναι όμορφο. Ναι. Είναι διασκεδαστικά. Χαλαρώνεις κιόλας. Ναι, σαφώς. Και κάνουμε και πολύ μαλακά χέρια με το αμύγδαλο. Λοιπόν, αυτά μπαίνουν στη χοντρή ζάχαρη, την κρυσταλλική. Α, μάλιστα. Γι' αυτό τα λένε και ροζέδες. Έτσι, ό,τι ήταν στη ζάχαρη την κρυσταλλική, αυτό είναι το παπάκι μας. Ροζές λευκός. Ναι, κανελίτσα μέσα. Ναι, και το και μαύρο είναι με. Είναι με καρύδι και κανέλα.
αμύγδαλο και καρύδια. Πρώτα σας κεράσω και αλάτι. Ελάτε στη Σκόπελο, δοκιμάστε τα, είναι πραγματικά πέντα νόστιμα. Με κανέλα. Ναι. Έχουν κανέλα, ροζές. Part 2. Αυτό είναι ένα δεύτερο γλυκό, αλλά είναι εξαιρετικό και αυτό. Το έχουμε για πιο καθημερινή χρήση. Θέλω να πάρω μερικά μαζί μου στην Κρήτη. Να πάρετε. Αγαπώ. Έφυγα. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε, ξέρετε πότε. Ναι. Γεια. Okay. Yeah.